κρίσιμες ώρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή για τον 45χρονο πρόεδρο τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου που έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ, όταν όπως όλα δείχνουν ο 45χρονος ανέβηκε στο περβάζι του μπαλκονιού του δευτέρου ορόφου για να επιδιορθώσει την τέντα που είχε σκαλώσει. Ακούσαμε το θόρυβο και από ό,τι μου είπανε ευτυχώς κάπου χτύπησε σε ένα κεραμίδι και του κόψε κάπου στη φόρα, του άλλαξε τον τρόπο που έπεσε και σώθηκε ο άνθρωπος. Μάθαμε μόνο ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αυτό μόνο. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά για το παιδί, είναι άδικα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 45χρονος φαίνεται να γλίστρησε και να έπεσε στο κενό. Έντρομοι γείτονες και θαμώνες που άκουσαν το θόρυβο έτρεξαν στο πλευρό του. Ακούσα ένα θόρυβο από δίπλα και βγήκαν πάνω στην ταράτσα και είδαν τον άνθρωπο ξαπλωμένο κάτω στο πάτωμα, γεμάτο αίματα. Αμέσως τρέξαμε όλοι και ευτυχώς είχαμε εδώ πέρα τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι διασώστης, και πήγαμε από πίσω και του παρασχέσανε τις πρώτες βοήθειες. Από πίσω, από αυτές τις πολυκατοικίες, μας είπε ότι έπεσε στον ακάλυπτο, έφτιαχνε μία τέντα και μάλλον ζαλίστηκε και έπεσε. Γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ σταθεροποίησαν το 45χρονο και λίγο αργότερα εισήχθη στο Παγνείο, που τελικά διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα μάτια κλειστά είχε, απλά κουνούσε το κεφάλι και του μιλούσε και παντού, δηλαδή επικοινωνούσε. Το κεφάλι του και ήταν γεμάτο σέματα. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες ο 45χρονος βρέθηκε στο κενό. Προανάκριση διενεργεί το πρώτο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου.